Για να δούμε μέσα από νέα στοιχεία και μαρτυρίες περισσότερα για την σχέση του πιλότου με την Καρολάιν. Τη γνώρισε όταν εκείνη ήταν 15-16 και εκείνος 15 χρόνια μεγαλύτερος. Παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία. Μια σχέση που ξεκίνησε σαν όνειρο και κατέληξε εφιάλτης. Κατέληξε με το τραγικό φινάλε. Θα δούμε στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βίκη Παύλου, μεταξύ άλλων, τι λέει ψυχολόγος της Ελλάς για αυτή ακριβώς τη σχέση, αλλά και τι αποκαλύπτει φίλη της Καρολάιν που τη συνάντησε και το κατέθεσε μία ημέρα πριν από το έγκλημα. Ξέραμε ότι ήταν από μικρό κοριτσάκι μαζί του. 14-15. Υπήρχε ένας έρωτας μεγάλος. Μια σχέση δυνατή που κράτησε και πήγαν και στο γάμο και κάνανε και το παιδάκι τους. Θέμα διαφοράς ηλικίας. Αυτό μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Το όνειρο κάθε κοπέλας να έχει κάποιον σαν τον Μπάμπε, ας πούμε, εδώ πέρα, ο πιλότος. Δεν φαινόταν κάτι ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μας σοκάρισε. Από τον παραμυθένιο γάμο στον εφιάλτη πίσω από τις πόρτες της μεζονέτας στα γλυκά νερά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ακόμα και όταν τον είδε στην κηδεία της Καρολάιν να μην την πλησιάζει καν για να την αποχαιρετήσει όπως έκαναν όλοι. Όπως λένε κάτοικοι, έμεινε μακριά από τη σωρό της γυναίκας που έλεγε πως λάτρευε. Οι πρώτες αμφιβολίες στην Αλόνισο είχαν ήδη γεννηθεί. Εγώ το πίστευα από την αρχή ότι είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί αργεί έτσι? Ο δημοσιογράφος του Sky Πάνος Γαρουφαλιάς εξασφάλισε βίντεο από θεατρική παράσταση όπου πρωταγωνιστεί η Καρολάιν στο Λύκειο. Εκείνη στα 16 χρόνια της μαθήτρια και εκείνος στα 30, πιλότος ελικοπτέρων, είχε βρει, όπως έλεγε στο πρόσωπο της Καρολάιν, το άλλο του μισό. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, στην πρώτη περίοδο της γνωριμίας του με την Καρολάιν, ερχόταν πολλές φορές με το ελικόπτερο στο νησί. Προσγειωνόταν στο ελικοδρόμιο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, προκειμένου να τη δει για μια ώρα και να της δώσει ακόμη και μια ανθοδέσμη. Ήταν το όνειρο κάθε κοπέλας να έχει κάποιον σαν τον Μπάμπη, ας πούμε, εδώ πέρα, ο πιλότος. Ήταν δηλαδή μια σχέση δυνατή που κράτησε και πήγαν και στο γάμο και κάνανε και το παιδάκι τους. Μια σχέση άνηση, όπως αποκάλυψε στον Skype ψυχολόγος που είχε επαφές με τον κατηγορούμενο. Είναι ένα μικρό κορίτσι που είναι παντρεμένη με έναν άνδρα, πολύ μεγαλύτερο, και η σχέση τους είναι άνηση. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτήν για να είναι φυσιολογική. Δεν είναι παραδείγματος χάρη μια κοπέλα 22 ετών και αυτός 30, ή αυτή 16 ετών και αυτός 18. Η σχέση ξεκίνησε όταν η ίδια ήταν 16 και ο σύντροφός της ήταν σχεδόν 30. Η διαφορά είναι μεγάλη και προβληματίζει το τι είδε εκείνος από ένα κορίτσι 15-16 ετών. Είχαμε εκείνη την εικόνα του ευτυχισμένου ζευγαριού, το που δεν φαινόταν κάτι ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτήν την εικόνα ήθελε η Καρολάιν να γνωρίζουν όλοι. Η κατάθεση φίλη της στην αστυνομία, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν το μοιραίο βράδυ, σκιαγραφεί τον χαρακτήρα της. Ήταν πολύ δυναμική κοπέλα και ήθελε να τα χειρίζεται όλα μόνη της. Γενικά ήταν κοπέλα με μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστευε πως μπορεί να αντιμετωπίσει και να τα καταφέρει όλα. Ήθελε να τα κάνει όλα μόνη της. Αυτό ισχύει και στο σπίτι. Τις δουλειές του σπιτιού, του μωρού και όλα τα έκανε μόνη της. Δεν είχε πάρει ποτέ κάποιον να τη βοηθήσει. Και οι λεπτομέρειες της κοινής του ζωής που συνεχώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν πως ο Μπάμπης και η Καρολάιν δεν ήταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Εκ των υστέρων μάθαινα τα προβλήματά της, όπως για παράδειγμα αυτό με την εγκυμοσύνη που έχει αποβάλει. Αλλά και πιο απλά πράγματα. Όταν ήταν έγκυος για δεύτερη φορά, με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να βρεθούμε μία μέρα πριν γεννήσει και τότε είχα πάθει σοκ. Αυτό όμως το δικαιολογώ λόγω της προηγούμενης απώλειας. Και κάτι ακόμη που μου έρχεται στο μυαλό για το γάμο της, που είναι στην Πορτογαλία. Δεν με είχε ενημερώσει. Όταν ήταν πιο μικρή, λέμε τώρα για πρώτη ηλικίου, 16 χρονών και εδώ πέρα, εγώ θυμάμαι τη μάνα της που την έφερνε εδώ πέρα. Πηγαίνανε μαζί βόλτα με τον Μπάμπη και την έπαιρνε, την περίμενε εδώ απ' έξω, το μαγαζί εδώ. Και την έπαιρνε και την πήγαινε στη χώρα, ας πούμε, γιατί είναι 4 χιλιόμετρα. Και ενώ όλοι, γονείς, συγγενείς και φίλοι, πίστευαν ότι ο 33χρονος και η άτυχη Καρολάιν ζούσαν ένα μεγάλο έρωτα, εντύπωση προκαλεί η ανάρτηση που είχε κάνει στο Facebook το 2016, πριν ακόμα παντρευτούν οι 20χρονοι. «Είσαι το μόνο λουλούδι που θα έκοβα και ασμάτωνε όλο μου το χέρι από τα αγκάθια», έγραφε. Ήρθε με το μωράκι να μας δείξει το μωράκι του. Ήταν βέβαια η πλευρά η πριν του Μπάμπη. Η άλλη πλευρά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου αποκαλύφθηκε με ένα στιγερό έγκλημα που ο ίδιος διέπραξε, σκηνοθέτησε και προσπάθησε να καλύψει, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα.
Ενδεχομένως και όλα τα κοπλιμέντα για την αστυνομία στις δηλώσεις του είναι για να πάρει και την αστυνομία με το μέρος του, προκειμένου να μην καταλάβει κάποιος ότι ήταν αυτός ο ίδιος που το έκανε. Ένας άνθρωπος που βιώνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός δεν είναι η πρώτη του σκέψη ούτε να κάνει κοπλιμέντα στους αστυνομικούς, ούτε να ανεβάσει ένα post στο Instagram. Ο 33χρονος πιλότος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, 37 ημέρες μετά τη δολοφονία, ομολόγησε τελικά ότι ο ίδιος ήταν αυτός που έβαλε τέλος στη ζωή της 20χρονης σύζυγου του, μπροστά στα μάτια του μωρού τους. Υπάρχει η διάθεση, πέραν του ενδιαφέροντος που έχει προφανώς εκφράσει ο Μπάμπης, ασχέτως αυτού, υπάρχει ενδιαφέρον και από τους παππούδες τους ίδιους για την τύχη του παιδιού. Οι γονείς αμφωτέρων των μερών του πρώην ζεύγους είναι σε κάποια συνεννόηση αναφορικά με το παιδί. Είναι πολύ τραγικό ότι όταν αυτό το παιδί μεγαλώσει θα μάθει ότι ο μπαμπάς του δολοφόνησε τη μαμά του. Δεν μπορεί να κρατηθεί κρυφό. Θα δει δημοσιεύματα της εποχής. Ένας πολύ δύσκολος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του και αυτό ίσως είναι το πιο τραγικό απ' όλα, πέρα από την δολοφονία του ίδιου του θύματος. Ό,τι καλύτερο για το παιδάκι. Πριν η εισαγγελία ανηλίκων αναθέσει την επιμέλεια του βρέφους είτε στους γονείς της Καρολάνης στην Αλόνηση είτε στην οικογένεια του κατηγορούμενου πιλότου στα Αγγλικά νερά, θα πρέπει να έχει προηγουμένως διατάξει τη διενέργεια έρευνας, ώστε οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες να διακριβώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και στις δύο περιπτώσεις. Όλες αυτές τις αποκαλύψεις παρακολουθούν συγκλονισμένοι κάτοικοι της Αλονίσου, εκεί όπου είναι άνθρωποι κοντά και στις δύο οικογένειες, πάνω Γαρουφαλιό, απεσταλμένο του Sky. Καλησπέρα, περιμένουμε από σένα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουν οι άνθρωποι να είναι συγκλονισμένοι, είτε αυτοί γνωρίζουν την οικογένεια της Caroline, είτε γνωρίζουν την οικογένεια του Μπάμπη, του 32χρονου πιλότου. Πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν αυτή τη σκοτεινή πλευρά. Γιατί? Γιατί γνωρίζανε τη φωτεινή πλευρά του Μπάμπη μας. Είναι ιδιαίτερα άνθρωποι που γνώριζαν τον ίδιο και την οικογένειά του, όταν αυτός ήταν εδώ πολύ μικρό παιδί. Αυτή τη σκοτεινή πλευρά δυστυχώς δεν τη γνωρίζουν. Κάποιοι βέβαια φαίνεται ότι υποψιάστηκαν μετά την κηδεία τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά δεν μπορούσαν πραγματικά να το πιστέψουν. Είναι σημαντικό να σας πω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ήρθε το ζευγάρι εδώ και μάλιστα ο Μπάμπης πήγε σε φίλους του αγκαλιά με τη Λιδία. Έδειχνε ευτυχισμένος, μας είπε. Δεν ξέρανε τι προβλήματα είχαν. Εξασφαλίσαμε λοιπόν ένα βίντεο. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ερευνώντας το θέμα ήρθε σε επαφή και με ανθρώπους οι οποίοι είχαν στα χέρια τους βίντεο από σχολική παράσταση στην οποία συμμετείχε στο Λύκειο η Caroline. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε. Ακριβώς, πήραμε μια γεύση στο ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου. Ναι. Ακριβώς. Πρόκειται για μια σχολική παράσταση, ίσως στην πρώτη Λυκείου. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την Καρολάιν. Είναι μια παράσταση περίπου μια μισή ώρας. Πραγματικά δείχνει πόσο δημιουργική ήταν η Καρολάιν και βέβαια πόσο αποδεκτή ήταν από τον κόσμο. Αυτό παίρνουμε ως μήνυμα από όλους στο νησί. Λοιπόν, Γιάννα, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Καρολάιν και πρώτη φορά που θα την ακούσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάνω, Γαρουφαλιά. Για να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την παράσταση. Άρα, τι έγινε από το προκομμένος? Τον βρήκα. Ναι, τι λέει? Θα έρθει σήμερα οπωσδήποτε. Και χτες γιατί το έσκασε? Φοβήθηκε. Μα είναι καλό παιδί, μητέρα. Καλά, μια στα μάτια του. Και μα παπάει ειλικρινά.